Ο τρόμος που προκαλούσαν οι Μογγόλοι αποτυπώθηκε στο όνομα με το οποίο έγιναν σύντομα γνωστοί, Τάταροι. Μια αναφορά στα Τάρταρα, την άβυσο του μαρτυρίου της κλασικής μυθολογίας. Αναφορές για την προέλασή τους έφτασαν μέχρι τη Σκοτία, ενώ σύμφωνα με μία πηγή... Οι Ρέγγες έμεναν απούλητες στα λιμάνια των Ανατολικών Παραλίων της Βρετανίας Καθώ οι έμποροι που συνήθω έρχονταν από τη Βαλτική για να τις αγοράσουν, δεν τολμούσαν να αφήσουν την πατρίδα του. <laughs> το 1241 οι Μογγόλοι χτύπησαν στην καρδιά τη Ευρώπη, χωρίζοντα στα δύο τι δυνάμει του, με το ένα σώμα να επιτίθεται στην Πολωνία και το άλλο να κατευθύνεται προ τι πεδιάδε τη Ουγγαρία. Πανικό κυρίευσε ολόκληρη την Ήπειρο, ιδίω μετά την ήττα ενό μεγάλου στρατεύματο υπό τον Μιέσκο τον Παχή και τον Δούκα της Σιλεσίας. Οι Μογγόλοι περιέφεραν το κεφάλι του τελευταίου πάνω σε μία λόγχη, μαζί με εννιά σακιά γεμάτα με τα αυτιά των νεκρών. Συγκλονιστικό! <Συκλονιστικό> Έχω πάθει η πλάκα τώρα, δεν μπορώ άλλο. Οι Μογγολικές δυνάμεις κινήθηκαν τώρα προς τα δυτικά. Όταν ο βασιλιάς της Ουγγαρίας, Μπέλα ο Τέταρτος, διέφυγε στη Ζαλματία, όπου βρήκε καταφύγιο στο Τρογκύρ, είχε έρθει η ώρα που οι ιερωμένοι θα έκαναν λειτουργίες για να προσευχηθούν για προστασία από το κακό και λιτανίες για να παρακαλέσουν για τη βοήθεια του Θεού. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος ανακοίνωσε ότι όποιος συνέβαλε στην υπεράσπιση της Ουγγαρίας θα είχε τις ίδιες ουράνιες ανταμοιβέ με τους σταυροφόρους καλά εντάξει οκ okay. <laughs> η προσφορά του δεν έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό ο γερμανός αυτοκράτορας και ο δόγης της Βενετίας ήξεραν πολύ καλά ποιες θα ήταν οι συνέπειες <laughs> αν προσπαθούσαν να βοηθήσουν και κατέληγαν με τους χαμένους mm, πόσα σακιά θα ήταν τα αυτιά εννιά <laughs> Άνι μαζί με το κεφάλι, πάνω στο παλούκι. Ε, αν οι Μογγόλοι αποφάσιζαν να συνεχίσουν προ τα δυτικά, όπω το θέτει ένα σύγχρονο μελετητή, κατά πάσα πιθανότητα δεν επρόκειτο να συναντήσουν την παραμικρή οργανωμένη αντίσταση. Είχε έρθει ο, η μέρα τη κρίση για την Ευρώπη. Mm. Με ένα θράσος σχεδόν αξιοθαύμαστο, ορισμένοι συγκερινοί ιστορικοί, Είχαν αρχίσει πλέον να υποστηρίζουν ότι η προέλαση των Μογγόλων είχε αναχαιτιστεί από γενναία αντίσταση ή ακόμα ότι είχαν ιτηθεί σε φανταστικέ μάχε που έμοιαζαν όλο και πιο αληθινέ όσο περνούσε ο καιρό. Η αλήθεια ήταν ότι οι Μογγόλοι απλώ αδιαφορούσαν για ό,τι είχε να προσφέρει η Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον προ ώρα. Προτεραιότητά του ήταν να νοθετήσουν τον Μπέλα, ο οποίο είχε προσφέρει καταφύγιο στου Κουμάνου και ακόμα χειρότερα αγνοούσε τα επανειλημμένα αιτήματα των Μογγόλων να τους τους παραδώσει. Τέτοιου τύπου αντίσταση έπρεπε να τιμωρηθεί πάση θυσία. «Γνωρίζω ότι είστε ένας πλούσιος και ισχυρός μονάρχης», γράφει ο Μογγόλος ηγεμόνας σε μία επιστολή του προς τον βασιλιά Μπέλα, «ότι διοικείτε πολλούς στρατιώτες και μόνος σας κυβερνάτε ένα σπουδαίο βασίλειο» με λόγια που θα ακούγονταν γνώριμα σε κάθε επαγγελμα... επαγγελματία εκβιαστή, <laughs> <laughs> τα πράγματα λέγονταν ξεκάθαρα και απερίφραστα. «Σας είναι δύσκολο να υποταχτείτε σε μένα με τη θέλησή σας», συνέχιζε. «Ωστόσο, θα ήταν πολύ καλύτερο για τις μελλοντικέ σας προοπτικές να το κάνετε». «Καλά συγκλονιστικός ο Μογγώλος, ε. «Θα ήταν καλύτερο για τις μελλοντικέ σας προοπτικές να το κάνετε. Στον κόσμο των στεπών, η υποτίμηση ενός ισχυρού αντιπάλου ήταν σχεδόν εξίσου οδυνηρή με την καταμέτωπο επίθεση εναντίον του. Ο Μπέλα έπρεπε να πάρει το μάθημά του. Τον καταδίωξαν λοιπόν πεισματικά σε ολόκληρη τη δαλματία. Wow. Παρόλο που υπήρξαν ευκαιρίες να τον πιάσουν αλλού. Οι Μογγόλοι ρίμαζαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Λεηλάτησαν μία πόλη με τόσο άγριο τρόπο που ένας ντόπιο χρονικό γράφος σημείωσε ότι δεν έμεινε ούτε ένας για να ουρίσει πάνω σε έναν τοίχο. Εκείνη τη στιγμή ο Μπέλα και μαζί του ολόκληρη η Ευρώπη σώθηκαν χάρη σε ένα μεγάλο γύρισμα της τύχης. Ο Ογκο ο Μέγας Χάν, πέθανε ξαφνικά. Για τους πιστούς ήταν ξεκάθαρο ότι οι προσευχές τους είχαν πιάσει τόπο. Για τους υψηλά ιστάμενους Μογγόλους ήταν ζωτική σημασία... να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του νέου αρχηγού τους. Ο θεσμός των πρωτοτοκίων δεν ίσχυε στην περίπτωση των Μογγόλων, του Ναντίον. Η επιλογή του ανώτατου ηγεμόνα εξαρτιόταν από το ποιος θα επιχειρηματολογούσε πιο πιστικά και πιο εμφατικά ενώπιον ενός κονκλαβίου υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η απόφαση για το ποιον θα υποστήριζε ο κάθε ηγεμόνας μπορούσε να φτιάξει ή να καταστρέψει τη ζωή και τη σταδιοδρομία του. Αν ο ηγεμόνας που υποστήριζες καταλάμβανε την ανώτατη θέση, το μερίδιο των ανταμοιβών που θα μοιραζόταν μαζί σου μπορούσε να είναι δυσανάλογα μεγάλο δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να καταδιώκουν ενοχλητικούς μονάρχες ανά τα Βαλκάνια. Ήταν η στιγμή που έπρεπε να βρίσκονται στην πατρίδα παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Και έτσι οι Μογγόλοι σήκωσαν το πόδι τους από τον λαιμό της χριστιανικής Ευρώπης. Μα γιατί, μα γιατί να πελεκούσαν μελικούς ακόμα. Γιατί. Μόλον ότι το όνομα του Τζένκι Χάν είναι συνώνυμο με τις μεγάλες κατακτήσεις της Ασίας και τις εισβολές σε μακρινά εδάφη, ο ηγέτης των Μογγόλων πέθανε το 1227, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης της οικοδόμησης της αυτοκρατορίας στην Κίνα και στην Κεντρική Ασία, αλλά πριν τι δραματικέ επιθέσει στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή και την εισβολή που γονάτισε την Ευρώπη. Ο γιο του, Όγκο Ντέι, ήταν εκείνο που επέβλεψε την επέκταση που αύξησε θεαματικά την έκταση τη μογγολικής κυριαρχία. Εκείνο ήταν ο ηθήνο νου εκστρατιών που έφτασαν στη Χερσόνησο τη Κορέα, στο Θιβέτ, στο Πακιστάν και στη Βόρεια Ινδία καθώ και στη Δύση. Σε εκείνον πρέπει να αποδοθούν εν πολύ στα εύσημα για τα επιτεύγματα των Μογγόλων όπω άλλωστε και ένα μέρο τη ευθύνη για την προσωρινή διακοπή του. Ο θάνατό του το 1241 παρήχε μια ζωτική ανάπαυλα. Καθώ ο κόσμο περίμενε να δει ποιο θα αναλάμβανε την εξουσία, στάλθηκαν αντιπροσωπείε από την Ευρώπη και το Κάφκασο σε ολόκληρη την Ασία προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι ήταν αυτοί οι επιδρομή, από πού έρχονταν, τι έθιμα είχαν και να προσπαθήσουν να έρθουν σε κάποια συνεννόηση μαζί τους δύο ομάδε πρεσβευτών μετέφεραν επιστολέ που απαιτούσαν στο όνομα του κυρίου να μην επιτεθούν οι Μογγόλοι στου Χριστιανού για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ασπαστούν την αληθινή πίστη. Μεταξύ 1243 και 1253, ο Πάπα Ινοκέντιο ο Τέταρτο έστειλε τέσσερι ξεχωριστέ πρεσβείε, ενώ ο βασιλιά Λουδοβίκο ο Ένατο τη Γαλλία έστειλε αποστολή υπό τον Γουλιέρμο του Ρουμπρούκ, έναν μοναχό από τη Φλάνδρα. Οι αναφορές από τα ταξίδια τους ήταν εξίσου γραφικές και εξωτικές με εκείνες των μουσουλμάνων περιηγητών στις στέπες τον 1ο και τον 10ο αιώνα. Οι Ευρωπαίοι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν και έφρυξαν συνάμα. Παρόλο που ήταν απίστευτα ισχυροί, έγραψε ο Γουλιάλμος του Ρουμπρούκ, οι νέοι ηγεμόνες της Ασίας δεν ζούσαν σε πόλεις εκτός από την πρωτεύουσα Καρακορούμ, όπου συνάντησε τον μεγάλο Χάν σε μια τεράστια σκηνή που από μέσα ήταν με χρυσάφι. Μμμ, mm, γουστάρω. Η συμπεριφορά και οι συνήθειες αυτού του λαού ήταν εξωτικές και ακατανόητες. Δεν έτρωγαν λαχανικά. Έπιναν ξυνισμένο γάλα γαϊδάρας και αφόδευαν αδιαφορώντας για τους συνομιλητές τους. Και δημόσια. Τόσο κοντά στο σημείο όπου στεκόταν κανείς όσο έφτανε ένα φασόλι αν το πετούσες η περιγραφή εφή ενός άλλου πρεσβευτή, του Ιωάννη του Πλάνο Καρπίνη, διαδόθηκε ευραίως σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την περίοδο. Περιέγραφε μία παρόμοια εικόνα αθλειότητας και παρακμής ενός ανίκιου κόσμου, όπου τα σκυλιά, οι λύκοι, οι αλεπούδες και οι ψήρε λογίζονταν για τρόφιμα. Καλά, τι, το περίεργο ποιο είναι. Ανέφερε επίσης φήμες που είχε ακούσει για τα πλάσματα που βρίσκονταν πέρα από τις χώρες των Μογγόλων, όπου κάποιοι άνθρωποι είχαν οπλές και άλλοι κεφάλια σκύλων. Ο Ιωάννης επέστρεψε με δυσίωνες πληροφορίες για τις σκηνές που είχαν συνοδεύσει την ενθρόνηση του επόμενου μεγάλου χάν, του Γκουγιούκ. Ο κατάλογος των αξιωματούχων από επαρχίες, φυλές και βασίλεια που αναγνώριζαν την επικυριαρχία των Μογγόλων δείχνει το εντυπωσιακό μέγεθος της αυτοκρατορίας. Παραβρέθηκαν οι γεμόνες από την Ρωσία, τη Γεωργία, την Αρμενία, τις Στέπες, την Κίνα και την Κορέα, καθώς και δέκα σουλτάνοι και χιλιάδες απεσταλμένοι από το Χαλιφάτο. Ο Μέγας Χάν έδωσε στον Ιωάννη μια επιστολή να μεταφέρει στη Ρώμη. «Όλες οι χώρες του κόσμου είχαν κατακτηθεί από τους Μογγόλους», έλεγε. «Πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως», απαιτούσε από τον Πάπα, «με όλους τους ηγεμόνες σας, για να μας υπηρετήσετε. Αν δεν το κάνετε, προειδοποιούσε ο Μέγας Χάν, θα γίνετε εχθρό μου. Περίχε το μεταξύ μια αδιάλακτη απάντηση στα παρακάλια του Πάπα να ασπαστεί τον χριστιανισμό. Πώς ξέρετε ποιον συγχωρεί ο Θεός και σε ποιον δείχνει έλεος, έγραψε οργισμένος ο Χάν. Όλες οι χώρες από την Ανατολή έως τη δύση του ήλιου έχουν υποταχθεί σε μένα, συνέχιζε πράγμα που δεν αποτελεί την καλύτερη σύσταση για τον Θεό του Πάπα. Η επιστολή σφραγίστηκε με μια σφραγίδα που ένωνε την εξουσία του Μεγάλου Χάν με την ισχύ του αιώνιου Τέγκρι, της ανώτατης θεότητας της παραδοσιακής πίστης της Στέπας. Όλα αυτά δεν ήταν καθόλου ευίωνα.